Συνεχίζουμε σε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά πλάνα, να μπούμε λίγο στο κλίμα της σύνδεσης. Λοιπόν, για να τα δείξουμε και σε πλήρη οθόνη. Είναι αυτή η γλίτσα, η περίφημη γλίτσα, είναι μια πηχτή και γλιώδης ουσία. Δημιουργήθηκε από ενώσεις που απελευθερώθηκαν σύμφωνα με ρεπορτάζ από θαλάσσιους οργανισμούς και πλέον έχει απλωθεί στην θάλασσα του Μαρμαρά αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Μάλλον ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχέθηκε πριν από δύο μέρες, το Σάββατο, ότι θα καθαρίσει τη θάλασσα του Μαρμαρά από την συγκεκριμένη γλίτσα που την έχει καλύψει, προκαλώντας ανησυχία και προβληματισμό. Η αλήθεια είναι σε θαλάσσιους βιολόγους και περιβαλλοντολόγους. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η θαλάσσια γλίτσα πολλαπλασιάστηκε λόγω των μη επεξεργασμένων αποβλήτων που πέφτουν στην θάλασσα του Μαρμαρά, αλλά και της κλιματικής αλλαγής. Να πούμε ότι τα νερά της θάλασσας του Μαρμαρά βρίσκονται δίπλα στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μανώλη Μινάογλου, ο οποίος είναι μέλος Επιτροπής Νεοχωρίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Ελλάδα, από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για πείτε μας λίγο για το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Βρίσκεστε βέβαια σε μια ιστορική περιοχή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Δεν σας άκουσα. Συγγνώμη. Βρίσκεστε σε μια ιστορική περιοχή για τον ελληνισμό. Ακριβώς. Ιστορικότατη. Ένα χωριό το οποίο ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Μέχρι το 1922 υπήρχαν αποκλειστικά και μόνο Έλληνες, οι οποίοι βέβαια στην ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθαν ως πρόσφυγες στην χώρα μας, σωστά? Σωστά, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή πόσοι Έλληνες βρίσκονται εκεί στον τόπο σας? Εδώ στον τόπο μας είμαστε γύρω στα 50 με 55 άτομα, από τον οποίο οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι. Είναι ηλικιωμένοι. Μάλιστα, αγαπάτε όμως τον τόπο σας, είστε ιδιαίτερα δραστήριος και εσείς προσωπικά. Βεβαίως, εδώ ζούμε τη μικρή Ελλάδα, έτσι να σας το πω. Μάλιστα. Να μας πείτε λίγο, θα επανέλθουμε στο Νεοχώρο, να μας πείτε λίγο για αυτό το σκηνικό εκεί με τη γλίτσα. Η αλήθεια είναι οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου. Μάλιστα. Τι οπτική επαφή έχει, αν υπάρχει δυσοσμία? Κοιτάξτε, αυτή η γλίτσα εμφανίστηκε πιο έντονα στην θάλασσα του Μαρμαρά και συγκεκριμένα προς τα Πριγκυπώνησα. Εδώ στο Βόσπορο που είμαστε δεν είναι έντονη, αλλά από ό,τι έχουμε δει και στα βίντεο και κάποιους δίτες, το πρόβλημα είναι όχι στην επιφάνεια τόσο, αλλά στο βυθό. Διότι αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια είναι τα θανατωμένα, τα πεθαμένα, πεθαμένοι μικροοργανισμοί. Ενώ ο βυθός από τα 8 μέχρι τα 40 μέτρα είναι γεμάτος από ζωντανούς οργανισμούς. Μάλιστα, υπάρχει μυρωδιά, υπάρχει δυσοσμία, μυρίζει άσχημα? Όχι, όχι, απλά στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ναι, σε κάποια σημεία που το νερό εκεί είναι λίγο στεκάμενο, δεν έχει πολύ ρεύμα, ναι, υπάρχει μια δυσοσμία. Μάλιστα, το φαινόμενο τα δύο τελευταία 24 ώρα έχει υποχωρήσει? Εν μέρη, εν μέρη. Έχουν βέβαια προχωρήσει σε πρωτοβουλίες εκεί οι αρμόδιοι, καθώς επανέλαβα και ανέφερα την τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου το Σάββατο, ότι θα καθαρίσω τις επόμενες ημέρες. Έχει προχωρήσει? Κοιτάξτε, οι ειδικοί λένε ότι αυτό δεν μπορεί να υποχωρήσει τόσο εύκολα. Ναι. Βέβαια, ανακοίνωσε η πολιτεία μια εκστρατεία για τη γλίτσα και όλοι οι δήμοι, γιατί η θάλασσα του Μαρμαρά απαρτίζεται από 13 δήμους, δεν είναι μόνο η Κωνσταντινούπολη, και ζει το 1 τρίτο πληθυσμό της Τουρκίας, περίπου 30 εκατομμύρια, ζουν γύρω-γύρω από τις ακτές. Μάλιστα. Οπότε και θέλει μια κοινή προσπάθεια. Εστιάζουν οι περισσότερες τοποθετήσεις, πολλοί μιλούν για κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλούν για ανθρώπινα απορρίμματα, αλλά και τη ρήπανση που προκαλούν οι επιχειρήσεις, οι εκατοντάδες επιχειρήσεις που βρίσκονται έτσι περιμετρικά της περιοχής. Σας λέω, οι μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες είναι της Τουρκίας είναι εκεί, τα λιμάνια, μεγάλα εργοστάσια, είναι όλα γύρω-γύρω πέρα από αυτή τη θάλασσα. Μάλιστα, λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στο Νεοχώρι, καθώς πρέπει να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Μου είπατε, είστε 50 οικογένειες.
50 άτομα. 50 άτομα. Εκεί οι μόνιμοι ντόπιοι, οι Τούρκοι, πώς σας αντιμετωπίζουν? Κοιτάξτε, εδώ εγώ ομολογώ ότι η δικιά μου γενιά δεν έζησε έντονα προβλήματα. Πόσο μάλλον εδώ σε αυτό το χωριό, σε αυτή την περιοχή του Βοσπόρου, που είναι μια από τις ακριβότερες περιοχές και τις πιο μορφωμένες περιοχές, ας πούμε, ναι, πλέον είναι απολύτως ασφαλής και νιώθουμε απόλυτα ασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε, αλλά αγαπάτε τον τόπο. Σας είπαμε προηγουμένως, ένας τόπος με πολύ μεγάλη ιστορία. Είστε δραστήριοι, έχετε δημιουργήσει κάποιο σύλλογο, πραγματοποιείτε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι αποδεκτές από τους ντόπιους. Ποια είναι η κατάσταση? Κοιτάξτε, βεβαίως, σε κάθε γιορτές, όπως και μουσουλμανικές και χριστιανικές γιορτές, διοργανώνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις, ναι, προσκεκλημένοι και οι ντόπιοι οι Τούρκοι και ο δήμαρχος της περιοχής, αλλά και κάποιοι ξένοι εξπάτ που ζουν στην περιοχή, σε κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, σε κάθε Ραμαζάνι των Τούρκων, συγκεντρώνονται κάποια γεύματα αγάπης και γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Κατά καιρούς μας επισκέπτονται από την Ελλάδα κάποιοι σύλλογοι, κάποιοι παλιοί νεοχωρίτες που έρχονται εκδρομές και εμείς τους φιλοξενούμε εδώ. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πώς είναι? Παρακαλώ, οι μόνιμοι κάτοικοι στο νεοχώρι. Ο πληθυσμός περιοχής. Γενικά. Τώρα θα σας γελάσω, απλά θεωρώ ότι είναι πάνω από 100.000 κάπου εκεί. Α, είναι μεγάλος ο αριθμός. Βέβαια. Μιλάμε τώρα για 18 εκατομμύρια Κωνσταντινούπολη τώρα. Μάλιστα. Το θέμα το οποίο παίζει εκεί στα μέσα ενημέρωση, στα τοπικά, αυτή την περίοδο ποιο είναι? Οι δημοσιογράφοι με τι ασχολούνται? Περισσότερο αυτή την περιοχή, την περίοδο, ασχολούνται με τον Τούρκο που κάνει κάποιες ανακοινώσεις από το εξωτερικό για την πολιτεία. Πιο πολύ με αυτό ασχολούνται και βέβαια και το κανάλι της Κωνσταντινούπολης που έχει διχάσει λίγο τον κόσμο. Ναι. Αυτά τα δύο θέματα είναι τα πιο top επικαιρότητας. Οι προκλητικές έτσι αναφορές και δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου πώς ακούγονται στα αυτιά των Ελλήνων εκεί της περιοχής σας? Ξέρετε, σε καθημερινή βάση αφήνει τις αιχμές του. Βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 40. Από την ημέρα που γεννήθηκα μέσα σε τέτοιο κλίμα μεγάλωσα. Δηλαδή πότε ήταν λιγότερα, πότε ήταν περισσότερα. Είμαστε ψιλοσυνηθισμένοι σε αυτά. Εμείς δεν επηρεαζόμαστε πολύ. Έχουμε πολύ καλές επαφές με τους ντόπιους. Και πλέον πιστεύω ότι είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Μάλιστα. Αναφέρεσαι στον πληθυσμό και στους Έλληνες εκεί της περιοχής. Ακριβώς. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετίσματα στην όμορφη την Κρήτη, όπου έχω και πολλούς φίλους. Βέβαια, με ευχαριστώ. Και εύχομαι σύντομα να επισκεφτώ την όμορφη Κρήτη. Βέβαια, να είστε καλά. Σας περιμένουμε να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Μινάογλου, λοιπόν, εκεί από το ιστορικό νεοχώρι μέχρι το 1922, βέβαια, οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν αποκλειστικά και μόνο Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν μετά στην Ελλάδα ως πρόσφυγες με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Λοιπόν,